Λοιπόν, μας βρήκαμε εδώ σήμερα να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση που κρατήσει η αριστερά της Ελλάδος. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν χιλιάδες οικογένειες να συντιστούν. Η ανευθυνότητα της διοίκησης μας έχει φτάσει σε αυτήν εδώ πέρα την κατάσταση. Τα παιδιά και οι οικογένειες είναι σε απόγνωση. Δεν ξέρουν πώς να συντηρηθούν. Αρχίζουν και φεύγουν παιδιά, παρατάνε τη σχολή. Δηλαδή η ανευθυνότητα της διοίκησης έχει φτάσει πλέον στο να μην. Τα λέγαμε και πέρυσι, τα λέγαμε και φέτος. Για δεύτερη φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Μια με το ΤΕΙ που μπήκε στην αναστολή, μια τώρα με τη σύντηση. Έρχονται κι άλλα, είμαστε προετοιμασμένοι. Ξεκινάμε από σήμερα τις διαμαρτυρίες, τις κινήσεις μας απέναντι στη διοίκηση. Έχουμε επικοινωνήσει με όλους τους φορείς και δεν θα σταματήσουμε εδώ πέρα. Γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο προχώρητο και πραγματικά δεν πρέπει να πάει σε διάλυση αυτό το ΤΕΙ. Οι φορείς της πόλης σας έχουν συμπαρασταθεί, έχετε απευθυνθεί? Προς το παρόν είναι πολύ νωρίς. Υπάρχει επικοινωνία, θα υπάρξει και συνέχεια κινητοποίησης και από εκεί και έπειτα βλέποντας και κάνοντας. Εμείς όλες τις κινήσεις μας τις έχουμε κάνει και προς το ΤΕΙ και προς το Υπουργείο και προς φορείς και γενικά σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και στην πόλη της Λαμίας, η οποία φιλοξενεί αυτό το ΤΕΙ και όλες τις οικογένειες που σπουδάζουν. Πέρα από αυτό, πραγματικά είναι θέμα διοίκησης. Είναι θέμα το οποίο έπρεπε να έχει λυθεί. Τι δικαιολογία σας είπε, τι σας είπε? Η δικαιολογία ήταν ότι δεν έχει κηρυχθεί διαγωνισμός για να γίνει όλο, να κινηθούν διαδικασίες δηλαδή, έτσι ώστε να μπορέσει να συνεχίσει η σύμβαση ή να γίνει καινούργια σύμβαση τέλος πάντων για να συνεχιστεί η σύντηση των φοιτητών. Έπρεπε ήδη να έχει γίνει η προκήρυξη, έπρεπε ήδη να έχει γίνει η ανάθεση για να γίνει η σύμβαση και να συνεχιστεί. Δεν είναι δικό μας θέμα, δηλαδή με την γραφειοκρατία και την ανευθυνότητα δεν πρόκειται να λυθεί το θέμα. Υπάρχει και θέμα καθαριότητας στο πριν. Υπάρχει θέμα καθαριότητας πιο πριν από το προκύψει το θέμα σύντησης ουσιαστικά, γιατί τώρα έκλεισε η σύντηση. Τώρα σταμάτησαν να συντήσουν τα παιδιά, το ξέραμε και αυτό, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι, αλλά δεν είναι δικό μας θέμα. Δεν είναι δικό μας θέξιμο, εμείς αγωνιζόμαστε για τα δικαιώματά μας και αυτά που δικαιούμαστε από το κράτος και την δωρεάν που λέμε παιδεία. Πόσα παιδιά τώρα δεν μπορούν να συντηρηθούν? Για πόσα παιδιά μιλάμε που ερχόντουσαν στη λέξη καθημερινά? Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε πλέον για τέσσερις Ελλάδες. Μιλάμε για ΤΕΙ Λαμίας, μιλάμε για ΤΕΙ Χαλκίδας και όλα τα περιφερειακά ΤΕΙ. Τώρα είναι χιλιάδες. Δηλαδή και μιλάμε και για οικογένειες οι οποίες έχουν έρθει εδώ με το ζόρι. Δεν υπάρχει στέγαση δωρεάν στη Λαμία, εστίες δηλαδή. Έχουμε και αυτό το θέμα τώρα. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Οι δικαιολογίες του τύπου δεν προλάβαμε, δεν το ένα, δεν το άλλο, δεν τις δεχόμαστε. Γιατί αυτή η διοίκηση έχει φτάσει την κατάσταση στο αμήν. Ρουσφίατια, πισίνες, τέτοια πραγματικά δεν μας ενδιαφέρουν. Καταγγέλουμε άμα υπάρχει κάτι